Φτάσαμε στο τέλος μιας συζήτησης, θεωρώ αποκαλυπτικής, ιδιαίτερα στους νέους και στις νέες, που είναι ο στόχος αυτού του νομοσχεδίου. Όχι για να λύσει προβλήματα, αλλά για να είναι τα θύματα αυτού του νέου χρηματοδοτικού εργαλείου για τους επενδυτές. Απ' τη μία λοιπόν οι επενδυτές, απ' την άλλη οι εργαζόμενοι. Κερδισμένοι οι επενδυτές, και σωστό είναι αυτό, γιατί η κυβέρνηση το λέει καθαρά και στο πρόγραμμά της, υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη, βρίσκει νέα πεδία κερδοφορίας, όπως την ενέργεια, για παράδειγμα, εδώ με την απελευθέρωση της ενέργειας, με τη ΔΕΗ, ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, που δήθεν εδώ ο ανταγωνισμός θα είχε μειωμένα τιμολόγια, αλλά έχουν πάει στο Θεό. Όπως το περιβάλλον, με το δασοκτόνο νόμο που έγινε έφλεκτη ύλη για τις πυρκαγιές, για να γίνουν τουριστικές εγκαταστάσεις, να γίνουν αιωλικά πάρκα, γιατί αυτά έλεγε ο δασοκτόνος νόμος. Όπως και σήμερα, ένα νέο πεδίο κερδοφορίας, το κεφαλαιοποιητικό σύστημα, το οποίο θα είναι ατομικοί κουμπαράδες, που όλοι όμως θα είναι σε έναν κουμπαρά των επενδυτών, των ασφαλιστικών εταιριών. Χρήμα ζεστό, μπόλικο, διάρκεια μεγάλη, τουλάχιστον 40 χρόνια. Δεν θα υπάρχει συνταξιούχος από αυτό το ταμείο, δεν θα υπάρχουν δαπάνες, άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για χρήμα. Και βέβαια είναι καθαρό, ο κύριος Χατζηδάκης έχει πει πάρα πολλά ψέματα. Τον χαρακτηρίζει βέβαια. Ποτέ δεν δικαιώθηκε. Είναι αντίθετα αυτά που λέει. Είπε για παράδειγμα θα μειωθούν τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Λέω ένα παράδειγμα. Και αυτά έχουν φτάσει στο Θεό. Το ίδιο λέει και τώρα. Θα αυξηθεί η σύνταξη, λέει, η επικουρική του νέου. Και είναι γνωστό ότι ο κουμπαράς θα είναι άδειος όταν θα φτάσει αυτή η στιγμή. Βέβαια, ο κύριος Τσακλόγλου έρχεται να πάρει εκδίκηση. Ήταν παρέα με τον κύριο Γιαννίτση, με τον Σπράου, με τον Τίνιο, με τον Νεκτάριο. Ήταν στην ομάδα αυτή που επιχείρησε τότε με τον Γιαννίτση να περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Και βέβαια, το εργατικό λαϊκό κίνημα στάθηκε απέναντι. Σήμερα έχει προβλήματα. Είναι πίσω. Αλλά μην νομίζετε ότι αυτό θα είναι το νομοσχέδιο θα διαρκέσει. Το ίδιο το κίνημα θα το καταργήσει. Το ίδιο το κίνημα. Όπως και εσάς βέβαια θα σας στείλει εκεί που πρέπει και τους άλλους που επιχείρησαν. Τους έστειλε. Τους έστειλε ο νόμος Κατρούγκελου. Ήταν η αιτία, αν θέλετε, και των κινητοποιήσεων, των αγώνων, αλλά και της αλλαγής που έγινε συνολικά. Αυτό θα γίνει και με εσάς. Αυτό θα γίνει. Τι λέτε, περάσετε τον εργασιακό νόμο. Απελευθερώσετε, λέει, το 8ωρο, το κάνατε 10ωρο. Μα λέει, το έχουμε κατοχυρωμένο. Όπως λέτε και τώρα εδώ, διασφαλίζουμε, λέει, τη σύνταξη. Όχι σύνταξη, τις εισφορές διασφαλίζετε. Θα μας πείτε ποια θα είναι η σύνταξη. Δεν μας το είπατε, βέβαια. Δεν μπορείτε να μας το πείτε, γιατί ουσιαστικά δεν θα υπάρχει σύνταξη. Και λέτε το αυθαίρετο, αύξηση από 43 μέχρι και 63% όπως το λέτε. Πού το στηρίζετε αυτό? Πού το στηρίζετε? Πέστε ποια θα είναι η σύνταξη του ασφαλισμένου που θα μπει στο ΤΕΚΑ από 1/1/22 και θα πάρει σύνταξη μετά από 40 χρόνια. Ποια θα είναι η σύνταξή του? 100, 150, 200, 50, 40, 9 ευρώ, 7 ευρώ. Δεν μπορείτε να το πείτε. Και ούτε θα το πείτε. Γιατί αυτό εξαρτάται από την απόδοση των επενδύσεων. Από τα χρηματιστηριακά προϊόντα, από τον τζόγο. Που βέβαια είναι γνωστό, οι χρεοκοπίες, οι κρίσεις, οι πτωχεύσεις, δόλιες και πραγματικές. Και ούτω καθεξής. Τότε με το χρηματιστήριο, με τον Σιμίτη, στη δουλειά μου είχα έναν φίλο που ήταν πολύ πασόκ. Πήρε ένα δάνειο για να κάνει σπίτι.
Και πήγε λοιπόν το δάνειο, αυτό το πήρε και πήγε, το έπαιξε στο χρηματιστήριο. Του έλεγα, σε παρακαλώ, τι κάνεις. Είσαι φτωχός άνθρωπος, εργαζόμενος. Σε παρακαλώ, μην παίζεις, θα καταστραφείς. Πήγε λοιπόν και έπαιξε το δάνειο που πήρε για να πάρει σπίτι για τα παιδιά του στο χρηματιστήριο. Τα χάσε όλα, δεν έχει ούτε σπίτι και πληρώνει το δάνειο, γιατί το χρηματιστήριο τότε είχε ανέβει σε 7.000 μονάδες. Αυτό το παραμύθι πουλάτε τώρα στους νέους. Ότι μέσα από το χρηματιστήριο θα έχουν μεγαλύτερη σύνταξη. Μα δεν ντρέπεστε λιγάκι? Νομίζετε ότι οι νέοι και οι νέες δεν γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση? Μοιράζει λεφτά ο καπιταλισμός? Αυτό τους λέτε? Και επειδή τελείωσε ο χρόνος, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ανοχή σας. Γνωρίζουμε ότι είστε φανατικός υποστηρικτής των επιλογών του κεφαλαίου. Φανατικός εχθρός των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων. Μισείτε το εργατικό κίνημα. Πήγατε και η πρώτη εγκύκλειος που βγάλατε αμέσως για να μπορέσετε να πείτε εδώ τα κεφάλια μέσα, γιατί ξέρετε θα υπάρχουν αγώνες, ήταν αυτό για το εργατικό κίνημα. Για τις απεργίες, για το φακέλωμα, για να έχετε μπροστά τη βάση δεδομένων, να τη δώσετε στους εργοδότες, για να μπορούν να βάζουν στο στόχαστρο όποιον σηκώνει κεφάλι. Η πρώτη εγκύκλωση που βγάλατε τώρα. Γιατί φοβάστε το κίνημα. Το φοβάστε, καλά κάνετε. Το κίνημα και θα ανασυνταχθεί και θα βάλει μπροστά την διεκδίκηση των δικών τους αναγκών, αλλά και την προμιάλη προοπτική, όπου η ίδια η εργατική τάξη θα πάρει την εξουσία και τότε θα λύσει οριστικά τα προβλήματα και της ασφάλισης και των εργασιακών σχέσεων και της υγείας και της παιδείας και των διακοπών και του περιβάλλοντος και όλα αυτά που ταλανίζουν σήμερα την εργατική λαϊκή οικογένεια, το λαό μας. Έχετε ακόμη χρόνο να αποσύρετε το νομοσχέδιο. Είναι και τώρα, πριν το ψηφίσουμε. Να πείτε, το αποσύρουμε. Γιατί αυτό το νομοσχέδιο είναι έγκλημα σε βάρος των νέων, αλλά και των ήδη συνταξιούχων, που θα βλέπουν τις συντάξεις τους χρόνο με το χρόνο να μειώνονται, γιατί αυτά που λέτε ότι ο προϋπολογισμός θα καλύψει την απώλεια που θα έχουν οι συνταξιούχοι, επειδή δεν θα εισραίουν οι εισφορές στο σύστημα, αυτά είναι παραμύθια. Ήδη υπάρχει ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Ήδη ο προϋπολογισμός δεν μπορεί να συμμετέχει σε επικουρικές. Μέχρι τώρα δεν συμμετείχε. Οι ίδιοι εργαζόμενοι είχαν την εισφορά τους. Δεν υπήρχε εισφορά του κράτους για τις επικουρικές. Και έρχεστε σήμερα και προέτε παραμύθια για να διασπάσετε τους εργαζόμενους σε συνταξιούχους και σε νέους, σε γονείς και παιδιά. Και λέτε στα παιδιά ότι οι γονείς τους φταίνε που αυτοί πληρώνουν αυτές τις εισφορές. Δηλαδή λέτε στους γονείς, στα παιδιά, ότι πρέπει να μειωθεί ο μισθό τους. Γιατί είναι μισθός του οι εισφορές, κύριε Υπουργέ, που έχετε την τροπολογία τώρα και μειώνετε ξανά 3 μονάδες και το 2022 ένα ακόμα δωράκι στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους. Μειώνετε το μισθό των εργαζομένων. Είναι μισθός. Και εσείς λοιπόν κατηγορείτε τους νέους ότι οι γονείς τους είχαν μεγάλους μισθούς. Και τους λέτε να αποδεχτούν, να μειώσουν τους μισθούς τους, να μην έχουν τις συντάξεις που είχαν οι παλιοί και να έχουν επιδόματα ή να έχουν συντάξεις τέτοιας πείνας. Πάρτε πίσω λοιπόν το νομοσχέδιο, έχετε χρόνο, έχουμε λίγο καιρό ακόμη να ψηφίσουμε.